Θα αναφερθούμε σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Συνεχίζουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με πρωτοβουλία του βιβλιοπωλείου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εκ των ομιλητών, διαδικτυακή εκδήλωση, ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Παγκρίτου Συνδέσμου Θεολόγων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Εντάξει, είμαστε και συνεργάτες εδώ στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα, θα πω εγώ. Νίκο. Μου το επιτρέπεις. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Τι θα βρεθεί στο επίκεντρο? Τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, 6 το απόγευμα, θα γίνει μια εκδήλωση από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, διαδικτυακή βέβαια, λόγω των συνθηκών. Μέσω Zoom θα είμαστε δύο ομιλητές, ο κύριος Τσερεβελάκης, φιλόλογος άρχων του Πατριαρχείου και εγώ. Ο κύριος Τσερεβελάκης θα μιλήσει για τα Χριστούγεννα και τα έθιμα και εγώ θα αναλύσω τη βυζαντινή εικόνα της γεννήσεως του Κυρίου, τη σημασία και μέσα από εκεί από πότε υπάρχουν οι εικόνες και ποια είναι η θεολογία του Χριστουγέννου. Πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος, πώς μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος την εκδήλωση? Έχουμε γράψει και τον ειδικό σύνδεσμο στην αφίσα και μέσω του βιβλιοπωλείου στείλαμε παντού το email. Όποιος δεν μπορεί να το βρει και στο Facebook και στην ανακοίνωση που βγήκε μέσω του βιβλιοπωλείου, στην ιστοσελίδα του βιβλιοπωλείου, να δει το Zoom και να μπει εκείνη την ώρα. 6 ώρα είναι πολύ εύκολο. Και να στο ειδικό διαδικτυακό χώρο για την εκδήλωση. Και προσαρμοστήκατε και στη συγκυρία, βέβαια, ελέω πανδημίας, διαδικτυακά η εκδήλωση υπό άλλες συνθήκες διαζώσεις. Βέβαια. Ναι, ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά. Και θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Ευελπιστούμε. Καλέσαμε και όλους τους θεολόγους της Κρήτης. Είναι και ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος, το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκόπης, βέβαια πρώτα. Και θα προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε, ας το πω, όσο γίνεται διαδικτυακά, μια χαρά. Αισιοδοξία, αλλά και τη θεολογία, τη βαθύτερη θεολογία της εικόνας, η οποία έχει όλη τη θεολογία με πολύ λίγες, θα λέγαμε, λέξεις. Αυτό που λέμε και τα βιβλία των αγραμμάτων, που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όντως, στην αγιογραφία έχει να πει πολλά. Όσον αφορά την εικόνα, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια, βέβαια. Είναι γνωστή η βυζαντινή αγιογραφία σχετικά με τη γέννηση του Κυρίου. Όσες παραλλαγές και αν υπάρχουν, είναι πάνω στο ίδιο μοτίβο. Στο κέντρο η Παναγία, κανονικά φοράει τα ρούχα της. Ο Κύριος φαίνεται ένα βρέφος, αλλά είναι ουσιαστικά όχι φάτνη, ούτε μία κούνια για ένα βρέφος, αλλά ένας τάφος, γιατί συμβολίζει από την πρώτη ώρα που ήρθε στον κόσμο την είσοδο στο πάθος. Η Παναγία, όπως είναι, φοράει τα ρούχα της, γιατί, όπως λέει ο όρθρος των Χριστουγέννων, χωρίς πόνους γέννησε τον Κύριο και χωρίς ειδονή τον συνέλαβε, καθώς δεν είχε σύζυγο. Η πόνη του τοκετού, μόνο η πόνη του τοκετού, στην ελληνική γλώσσα γράφονται με ωμέγα και γιώτα, ο Δίνες. Όλοι οι άλλοι πόνοι γράφονται με όμικρον και ύψιλον, η Οδύνη. Ο όρθρος του Χριστουγέννου συνέχεια τονίζει ανωδύνος τον εγέννησε, αφού και χωρίς ειδονή τον συνέλαβε. Υπάρχει το μαύρο, ένα φόντο μαύρο μέσα από το σπήλαιο, είναι ο παλαιός κόσμος, πριν έρθει ο Κύριος. Βλέπουμε τους αγγέλους να μιλούν με βοσκούς. Βλέπουμε τον Ιωσήφ μεγάλης ηλικίας να μιλάει με έναν άστομπο άνθρωπο πολύ περίεργο, με μαύρα, συμβολίζει τον Σατανά, που του λέει ότι αφού έκανε παιδί πήγε με άλλον άνθρωπο, προσπαθεί να τον διαβάλει την Παναγία και όλη αυτή η θεολογία που υπάρχει, με λίγα λόγια. Αν μπορώ να πω, μπορώ να έχω σήμερα και τη Αγία Άνη. Βέβαια. Να βάλουμε. Βέβαια, η σύλληψη τη Αγία Άνη, σωστά. Μια σπουδαία εορτή. Ναι, είναι γιατί και η μητέρα τη Παναγία. 5 δευτερόλεπτα έχουμε, Γιάννη. Ήταν υπέργυρη, άτεκνη, γι' αυτό λέγεται. Λοιπόν. Και η Θεοπρόν. Περισσότερα στην εκδήλωση 13 Δεκεμβρίου, 6 το απόγευμα. 13. Διαδικτυακά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.